Γεια σας, Barbie King εδώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συγγνώμη που δεν ανέβασα το βίντεο για το τρίγωνο των Βερμούδων, γιατί το προσπάθησα ξανά και δεν γινόταν. Δεν ξέρω τι λάθος έκανα, αλλά εντάξει. Οπότε σήμερα είπα να δοκιμάσω και το καινούργιο Adversary Mode. Το, πώς λέει, το Overtime Rumble. Στην ουσία πηδάτε από μια ράμπα με το Ruiner 2000. Δεν μπορείτε να εκτοξεύσετε πυράβλους, από ό,τι ξέρω. Και πρέπει να προσγειωθείτε κάπου προς τα εδώ. Α, είστε στο 5. Για να πάρετε πόντζου για την ομάδα σας και να κερδίσετε. Α, πάλι καλά. Έχει μερικά attempts, όπως βλέπετε κάτω αριστερά. Κάτω δεξιά, συγγνώμη. 2 στα 7 που λέει. Μπορείτε να το ρυθμίσετε και είναι όπως κάθε adversary mode. Δεν λέω, έχει πλάκα. Γιατί μπορείτε να. Γιατί βασικά βγάζετε διπλά RP και διπλά λεφτά. Σήμερα ήμουνα 700 χιλιάρικα όταν άρχισα. Παίζω καμιά 2 ώρες κάπου εκεί και έχω φτάσει 1 εκατομμύριο και παραπάνω. Οπότε δοκιμάστε το καινούριο adversary mode. Τι κάνει αυτός. Τέλος πάντων, δοκιμάστε το καινούριο adversary mode. Θα δούμε λίγο μερικά tips. Δεν είμαι καλός για tips. Αφήστε. Απλά να στρίβετε πολύ για να μειώνετε ταχύτητα. Και δεν μπορείτε να κάνετε κάτι εδώ πέρα, απλά περιμένετε κάποιος ή να σας μπρόξει ή να προσγειωθούν όλοι κάτω. Στο 4 είμαι πάλι, δεν πειράζει. Επίσης, άμα κάτσετε παραπάνω από 28 δευτερόλεπτα που σας δίνει εδώ, εδώ πάνω, χωζεπηδείξετε, τότε φεύγετε από το παιχνίδι. Είναι και το Ruin 2000, όπως είπαμε, που έχει και jump και αλεξίπτωτο. Και τέτοια, και είναι πολύ ωραία. Ωραία, έλα, έλα. Επίσης, άμα γυρίσετε ανάποδα, δεν γίνεται τίποτα. Οκ, είμαι χαμένος από χέρι. Ωραία, δεν πρόκειται να κερδίσουμε, είμαστε 18 πόντους πίσω. Αλλά δεν πειράζει. Έχει και jump, όπως είπαμε. Και όχι, κερδίζετε αρκετά λεφτά. Σας προτείνω να πάτε στο Overtime Rumble 1, που είναι πάνω στη Maze Bank, γιατί δίνει περισσότερα λεφτά. Δηλαδή εδώ στους χαμένους θα δώσει, νομίζω, 8 χιλιάρικα και στους νικητές 16. Και στο άλλο, στο 1, θα σας δώσει 10 χιλιάρικα στους νικημένους, στους χαμένους λάθος, και 20 χιλιάδες στους νικημένους. Πάμε πάλι για ακόμα μια προσπάθεια να τους νικήσουμε όλους, να προσγειωθούμε στο 5, να κάνουμε γραμμές στο τέτοιο. Θα τις δούμε μετά τις γραμμές. Δεν θα το αφήσουμε να πέσει. Και ναι. Και έχει τόσο αλεξίπτωτα θέλετε, όπως το κανονικό Ruiner 2000. Και ναι, ξαναγύρισα. Ήταν απόρριτος αριθμός, δεν απαντάμε ποτέ στα απόρριτα. Ναι, τέλος πάντων. Τις βλέπετε τις ωραίες τις γραμμές μου που έκανα εγώ πριν, πατώντας το χειρόφωνο. Κάνουμε και το jump και κάνουμε ωραίες κολοτούμπες και τέτοια. Έλα, έχει πλάκα. Και άμα σας δίνει και διπλά RP και διπλά λεφτά, τότε έχει ακόμα περισσότερη πλάκα. Έλα, έλα. Ναι, 4 πόντους, δεν πειράζει. Περιμένουμε. Θα με σμπρώξει αυτός στους 5 πόντους, το ξέρω. Μπράβο φίλε, με ξανασμπρώξει στους 4 πόντους. Πέφτει αυτός, είναι έτοιμος να πέσει. Μπράβο ρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μπρόξες στους 5 πόντους. Τέλεια. Χάσαμε τον πρώτο γύρο, δεν πειράζει. Και εδώ πέρα πληρώνει καλά από ό,τι φαίνεται. Δεν θυμάμαι ποτέ, απλά πια πληρώνουν καλά, οκ. Και σε αυτό εδώ να πάτε. Γι' αυτό είναι λίγο δυσκολούτσικο. Για να πάτε στο 5. Μην το βλέπετε έτσι, είναι λίγο πιο δύσκολο.
Ωραία, θα παίξω άλλα 2 attempts στο adversary mode. Ναι, άλλα 2 attempts μόνο. Ωραία, από το να κάνετε το jump κατευθείαν, η στρατηγική είναι να φεύγετε από εκεί που αρχίζει και χτυπάει, δηλαδή από τα 15 δευτερόλεπτα. Και μετά να δείτε ποιοι έχουν προσγειωθεί. Για να τους μπρόξετε κάτω και να πάρετε περισσότερους πόντους. Γιατί... Οπότε αυτό να ας πούμε, να τους μπρόξουμε. Και αυτό να, και αυτό να, και θα πέσω εγώ στο τέλος. Όχι, δεν πειράζει. Δεν έπεσε. Πάτε καλά. Έλα, πέφτει αυτός, πέφτει, πέφτει, πέφτει. Και άλλοι δύο πέφτουνε. Έλα, πέσε. Δες το να, δεν μπορεί να πέσει. Αυτός έπεσε. Οπότε ξαναπεριμένουμε. Πρέπει πάντα να είστε σε ετοιμότητα κάνοντας burnout και μετά φεύγουμε. Κάνουμε και μια κολοτούμπα. Δεν θα τελειώσει καλά αυτό. Γιατί? Ωραία, άλλο ένα attempt και τέλος. Όχι, τι κάνω. Οκ, ακόμα μπορώ να το σώσω. Ναι, άνετα το σώσω. Και ναι, το έσωσα. Φτάνουμε να τους μπρόξουμε αυτό να. Γιατί μου σπάει τα νεύρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όχι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe, άμα δεν έχετε κάνει ήδη. Γεια σας.